Σήμερα, κορατή μου, είναι η Παγκόσμια ημέρα κλινικών μελετών. Είναι η ημέρα που οι κλινικέ μελετούν για να καταρτιστούν και να γίνουν νοσοκομεία. Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα σήμερα. Γιορτάζουμε όλοι όσοι συνηθίζουμε με ό,τι καταπιανόμαστε να τα κάνουμε θάλασσα. Γιορτάζουν επίση τα ψάρια, εκτό από του καρχαρίε και τι φάλαινε, οι οποίοι χωρίζουν τον ωκεανό σε σφαίρε επιρροή και ω γνωστόν, ακόμη και στη θάλασσα, οι χωρισμένοι δεν γιορτάζουν ποτέ. Παγκόσμια ημέρα μέλη σα επίση. Χρόνια πολλά στη Μάγια και στι πρώην και του πρώην μα που όταν έπαψαν να είναι νυν, πέταγαν ένα κεντρί να με το συμπάθιο. Τέλο, σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα μετρολογία. Τη λείπουν δύο ε για να γιορτάζουν τα συνεφάκια και οι καταιγίδε, αλλά τελικά η ημέρα μετρολογία είναι 1-2, 3 πάμε. Το έτο 325 συνέρχεται στη νίκη. Τη Μικρά Ασία, η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να καταδικάσει τον Αριανισμό. Καλά και σημανρή σύνοδο, μόλι συνήλθε αντί να ρίξει λίγο νερό στο πρόσωπό σου να φέρει τα μίλια σου, άρχισε κατευθείαν τι καταδίκε. Σαν σήμερα το 1506, θα φύγει από τη ζωή ο Χριστόφορο Κολόμβος, Ιταλό εξερευνητή, που ανακάλυψε ότι αν πα δυτικά για να βρει τι Ινδίε, κάτι δεν υπολόγισε καλά. Και εντάξει, θα μου πει, τι μα το λες δεν το ξέραμε. Το λε λε και ανακάλυψε στην Αμερική. Στι 20 Μαου του 1769 θα γεννηθεί ο Αντρέα Μιαούλη, Έλληνα Νάβαρχο και πολιτικό διοικητή του Ελληνικού Στόλου κατά την Επανάσταση του 1821. Το 1772 θα φύγει από τη ζωή ο παλαιόν πατρόν Γε Ράσιμο Θηραίο. Δεν την περίμενε, ακροατή μου, τέτοια τρίπλα, ε. Υπήρξε επίση Μητροπολίτη και πολλοί θα ήθελα να μάθω ποιε ήταν εκείνε οι πάτρε, οι παλιέ, που φημίζονταν για το εξαιρετικό παρθένο του Ελαιόλαδο και την παραγωγή πετυχημένων ρασοφόρων. Το 1825 θα φύγει από τη ζωή ο Παπα Φλέσσα, καμία σχέση με τον Παπα Κωνσταντίνου, δεν υπήρξε αίδο, ή τον Παπα Καλιάτη, δεν είχε ασχοληθεί με τη μητέρα κανενό. Ο Παπα Φλέσσα υπήρξε από τι πλέον ηρωικέ μορφέ τη ελληνική Επανάστασης. Το 1874 ο Λέβι Στράουστ κυκλοφορεί το πρώτο τζιλ με κόπιτσε στην τιμή των 13 δολαρίων η δωδεκάδα. Σήμερα με 13 δολάρια δεν σου δίνουν ούτε μανταλάκια να το απλώσει να στεγνώσει. Σαν σήμερα το 1935 θα γεννηθεί η κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα. Ο μόνο εν ζωή άνθρωπο ίσω που έχει προλάβει την Ελισάβετ μας ανήλικη. Το 1944 θα γεννηθεί ο θρηλυκός Άγγλος ερμηνευτής Τζόε Κόκερ. Το 1983 δημοσιεύονται για πρώτη φορά οι ιατρικέ έρευνε σχετικά με την ανακάλυψη ενό νέου θανατηφόρου ιού. Ονομάζεται HIV και προκαλεί το σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκεια, το γνωστό AIDS. Σαν σήμερα το 1996 στη Θάσο, ο 24χρονο φοιτητή νομική Θεόφιλο Σιχίδη δολοφονεί με άγριο τρόπο του γονεί, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του και δεν ξέρω μήπω ετήθηκε και επίδομα ορφάνεια μετά. Το 2019 θα φύγει από τη ζωή ο Νίκη Λάουντα, αυστριακό πιλότο της Φόρμουλα 1 από τι θρηλυκέ μορφέ του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αυτά είχαμε ακροατή μου λίγα πολλά ενδιαφέροντα ημί. Μέχρι τα αυριανά μα να αγαπάς πολύ και να γράφει ιστορία.